Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό και συνεχίζουμε με αριθμό 381 επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Β' Αθηνών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κυρίας Χαρούλας Χαράς Καφαντάρη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το πάρκο περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης. Θα απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός κύριος Ιωάννης Τσιρώνης. Κυρία Καφαντάρη, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Όπως είναι γνωστό σε όλους μας, η ύπαρξη μεγάλων πνευμόνων πρασίνου μέσα σε μία πυκνοδομημένη πόλη δρά καταλυτικά στην ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και γενικότερα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσα στο γενικότερο πλαίσιο και της κλιματικής αλλαγής αντιμετώπισης της που όλοι γνωρίζουμε. Ειδικά όταν πρόκειται για μια ιδιαίτερα υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι η Δυτική Αθήνα, μια περιοχή συνέπεια πολιτικών δεκαετιών οι οποίες ακολουθήθηκαν και ειδικά τα τελευταία χρόνια από το 10 και μετά με τις πολιτικές τις μνημονιακές, η ύπαρξη, η λειτουργία, η αναβάθμιση του συγκεκριμένου χώρου, του πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, είναι καθοριστική, αλλά όχι μόνο για τη Δυτική Αθήνα, συνολικά για όλη την Αθήνα, διότι είναι ένα πάρκο υπερτοπικής σημασίας. Κύριε Πρόεδρε, το επιπλέον θα το πάρω στην πρωτολογία μου όσον αφορά το χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, κυρία Καφαντάρη, έχετε για την πρωτολογία σας 2 λεπτά για αυτό, και για τη δευτερολογία 3 λεπτά. Θα γίνει το αντίθετο, αυτό θέλω. Λοιπόν. Τώρα να μην αντιστρέφουμε τη σειρά, έτσι και τον κανονισμό. Ολοκληρώστε στα 2 λεπτά. Ανοχή υπάρχει από το Προεδρείο. Εντάξει, συγγνώμη. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά. Ναι, συνεχίστε. Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτό το πάρκο, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πάρκο των Βαλκανίων, έχει μια ιστορία από το Προεδρικό Διάταγμα 184 του 2002 που συστάθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με επωνυμία Οργανισμός Διοίκησης Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, που είχε σκοπό αυτό ακριβώς, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εκπαίδευση των πολιτών. Με τον 4002 του 2011, ο Οργανισμός Διαχείρισης του Πάρκου και άλλοι 2 φορείς, του Ελαιώνα και του Κηφισού, καταργήθηκαν και δημιουργήθηκε ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής, ο οποίος λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος. Από εκεί και πέρα όμως, με το 4296 του 2014 και με τροπολογία σε ένα άρθρο που έγινε, οι αρμοδιότητες αυτού του ενιαίου φορέα, Μητροπολιτικού Φορέα, όσον αφορά το κομμάτι Αντώνης Τρίτσης, μεταβιβάστηκαν στον ΑΣΔΑ, Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής, Δυτικής Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, μετά από όλες αυτές τις διοικητικές αλλαγές οι οποίες έχουν έρθει στο διοικητικό κομμάτι, δεν άρθηκαν προηγούμενες αδυναμίες όσον αφορά τη διαχείριση του εν λόγω χώρου, του εν λόγω πάρκου. Με αποτέλεσμα να καταγράφονται πολλά προβλήματα, να μην υπάρχει σταθερό διοικητικό σχήμα, να μην υπάρχει σταθερή κρατική χρηματοδότηση, να μην υπάρχει μόνιμο προσωπικό, να υπάρχουν προβλήματα στην περίφραξη, καταπάτηση μέσα στο χώρο του πάρκου, προβλήματα στην ίδρυυση και στον ηλεκτροφωτισμό του πάρκου κατά καιρούς, προβλήματα στην τροφοδοσία και γενικά ένα πολύ σημαντικό ότι δεν έχουν γίνει ποτέ μέχρι σήμερα από την ίδρυση του εν λόγω πάρκου διαχειριστική έλεγχη στους φορείς οι οποίοι είχαν και την ευθύνη, αν θέλετε, της λειτουργίας του. Το ερώτημά μας το πρώτο και το κύριο έχει να κάνει πώς βλέπετε την ύπαρξη φορέα λειτουργίας του πάρκου που για μας ουσιαστικά ο φορέας αυτός πρέπει να περιλαμβάνει πέραν της τοπικής αυτοδιοίκησης, Δήμη, Περιφέρεια, ΑΣΔΑ, κύρια το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και παιδείας, πανεπιστήμια π.χ. όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, αλλά βέβαια να συμμετάσχει και η κοινωνία των πολιτών και όλων των κατοίκων των όμορων δήμων, που αν υπάρχει και κάτι λειτουργεί ακόμα και δεν έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή από την αδιαφορία χρόνων, είναι οι κάτοικοι και οι φορείς, εκείνοι οι οποίοι το πάλεψαν, το στήριξαν και σήμερα ζητάνε παραπέρα την αναβάθμιση του εν λόγω πάρκου. Πώς βλέπετε λοιπόν τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, και στη δευτερολογία μου θα βάλω και κάποια επιμέρους ερωτήματα και σε σχέση με το οικονομικό κομμάτι επιχορήγησης. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιρώνης για την πρωτολογία του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τη βουλευτή για την ερώτηση, η οποία πραγματικά θίγει ένα καυτό ζήτημα, και πρέπει να πούμε προς τους πολίτες να γνωρίσουν ότι πράγματι το 2011 συγχωνεύτηκαν οι τρεις φορείς του Ελαιώνα, του Κηφισού και του Πάρκου Τρίτσι, με τη διαφορά βέβαια ότι ο φορέας του Ελαιώνα και του Κηφισού δεν είχαν ούτε έσοδα ούτε ουσιαστικά κάποια έξοδα, δεν είχαν κάποια οικονομική δραστηριότητα, ενώ το Πάρκο Τρίτσι είχε. Είχε μέσα μαγαζιά που έχουν εστίαση, γινόντουσαν εκδηλώσεις, είχε δραστηριότητα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και οπωσδήποτε δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τους άλλους δύο φορείς. Επίσης δεν γνωρίζουν οι πολίτες ότι από τότε μέχρι σήμερα, 5 χρόνια, παρανόμως από όσο γνωρίζω, συνέχισε ο φορέας, ο καινούριος που φτιάχτηκε, να λειτουργεί και με τα 4 αφημί, και με τα 3 παλιά και το καινούριο, και κατά βούληση και κατά χρηστικά, εξ όσων γνωρίζω με τις φτωχές μου οικονομικές γνώσεις, λειτουργούσε άλλες δραστηριότητες με τον αφημί, άλλες με το άλλο, πράγμα που είναι παράνομο, γιατί έπρεπε τα 3 αφημί τα παλιά να κλείσουν, να εκαθαριστούν και να μείνει το ένα το μοναδικό. Επίσης, ουδέποτε αυτή η καινούρια διοίκηση άνοιξε βιβλία και στοιχεία. Απορώ με τους προκατόχους μου που όλα αυτά τα 4 χρόνια δεν άσκησαν ποτέ εκεί πέρα έναν έλεγχο που ίσως οδηγούσε και σε ποινικά αδικήματα. Άρα εμείς παραλάβαμε μια κατάσταση με τον νόμο του κ. Μανιάτη, ο οποίος περιέχει μια απίστευτη αντίφαση, παραχωρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τις κινητές και ακίνητες αξίες του Πάρκου Τρίτσι στο Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής, χωρίς να διευκρινίσει τι φορέα θα φτιαχτεί. Και από την άλλη μεριά δεν παραχωρεί τους εργαζόμενους, οι οποίοι μένουν στο άδειο κέλυφος του παλαιού φορέα, που όπως είπα δεν έχει ούτε λογαριασμούς να πληρώσει, ούτε έσοδα να πληρώσει. Έχουμε λοιπόν ένα παραλογισμό εργαζομένους του Πάρκου Τρίτσι να ανήκουν σε έναν άλλο φορέα και όλο το Πάρκο Τρίτσι να μην έχουμε εμείς ως Υπουργείο Πλέον καμία απολύτως δικαιοδοσία, αλλά με τη σειρά του ο ΑΣΔΑ να μην έχει ούτε πόρους ούτε εικόνα. Η ιδέα απογραφή, η οποία πήραμε στα χέρια μας την άνοιξη τον Αύγουστο, παραλήφθηκε από το γραφείο μου, είναι μια απογραφή κατά μαρτυρίες. Δεν έχει μέσα κανένα απολύτως στοιχείο τι κινιότανε. Οι επιχειρήσεις εστίασης εκεί μέσα δεν έχουν κανένα συμβόλαιο, δεν έχουν καν δικά τους ρολόγια ΔΕΗ. Παίρναν λοιπόν από το κεντρικό ρολόι του φορέα ρεύμα, χωρίς να έχουν πληρώσει οτιδήποτε τόσα χρόνια. Ούτε βλέπω πουθενά σε βιβλία και στοιχεία τι πληρώνεται και τι δεν πληρώνεται. Είναι ένας απόλυτος παραλογισμός. Θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, ο ΑΣΔΑ δικαίως το καλοκαίρι δεν παρέλαβε τίποτα, γιατί δεν έχουμε τίποτα να παραδώσουμε που να είναι πραγματικά καταγεγραμμένο νομικά και με ασφάλεια. Και ακόμα και όταν προσπαθήσαμε συνδρομή του Υπουργείου, μισό λεπτό, οικονομικών, τη φράση θα τελειώσω, ώστε το Υπουργείο Οικονομικών να παραλάβει αυτό το παλιό καθεστώς, ακόμα και το Υπουργείο Οικονομικών δεν δέχεται να παραλάβει κάτι το οποίο δεν είναι αυστηρά καθορισμένο. Η ιδέα μας λοιπόν, και κλείνω με αυτό, είναι να κρατήσουμε να καταργήσουμε προφανώς αυτό το νόμο, ο οποίος δεν στέκεται και μας αφαιρεί και τη δικαιοδοσία. Να καταργήσουμε το νόμο Μανιάτη, να κρατήσουμε αυτό το παλιό Μητροπολιτικό Φορέα και με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών να κάνουμε διαχειριστικό έλεγχο τι έχει και δεν έχει, και να δημιουργεί ένας τελείως καινούριος φορέας. Θα συζητήσουμε με τον ΑΣΔΑ ποιοι θα είναι μέσα σε αυτό, αν θα είναι μόνο αυτοδιοίκηση και τα Υπουργεία, όπως πολύ σωστά είπατε, ο οποίος να μην παραλάβει δικαιώματα και υποχρεώσεις, γιατί φοβάμαι ότι αν παραλάβει δικαιώματα και υποχρεώσεις και ο καινούριος φορέας θα καταποντιστεί στη διαφθορά του προηγούμενου.
Κυρία Καφαντάρη, έχετε το λόγο για δευτερολογία σας, αλλά θα παρακαλέσω να μην εξαντλήσουμε το τρίλεπτο. Έχουμε κύριε Υπουργέ, θεωρώ σημαντικό το ότι αυτό το οποίο αναφέρατε μέσα σε όλα τα άλλα, το ζήτημα της διερεύνησης που για μας είναι πολύ σημαντικό, και όταν λέω για μας εννοώ και για τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας και των Όμορων Δήμων, της διερεύνησης και των οικονομικών ελέγχων και απολογισμών σε σχέση με τους φορείς οι οποίοι χρησιμοποίησαν, μάλλον είχαν την ευθύνη του πάρκου μέχρι σήμερα, διότι πέραν των άλλων μέσα στο πάρκο υπάρχουν και μισθώσεις, υπάρχουν ενίκια που δεν γνωρίζει κανείς αν καταβάλλονται, υπάρχουν ζητήματα όπως αναφέρατε πριν και για τον ηλεκτροφωτισμό και όλα αυτά, καθώς υπάρχουν και κάποιες περιφράξεις οι οποίες πώς γίναν δεν είναι γνωστό. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω και το εξής και να κάνω ένα επιπλέον ερώτημα. Επειδή υπήρξαν κάποιες εξαγγελίες από συνάδελφό σας υπουργό πριν από τις γιορτές, πριν από τα Χριστούγεννα, για κονδύλια συγκεκριμένα τα οποία θα διατεθούν, νεπλάκι τουλάχιστον ελέγχθη το θέμα του πράσινου ταμείου και πόροι από το πράσινο ταμείο, έχετε κάτι παραπάνω να μας πείτε σε σχέση με αυτό? Διότι και ο νόμος που είπατε, η τροπολογία του κύριου Μανιάτη, επειδή θυμάμαι τότε είχα μιλήσει για το πάρκο στη Βουλή, μιλούσε για ένα κομμάτι, για ένα ποσό εφάπαξ από το Πράσινο Ταμείο για να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Εμείς τώρα πώς το βλέπουμε? Υπάρχει σκέψη, παραδείγματος χάρη, για μια μελέτη βιωσιμότητας του πάρκου, χωρίς εγώ να υπενήσωμε, για να μην παραξηγηθώ, ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του πάρκου, αλλά και το πάρκο πρέπει να βρει κάποιους τρόπους πιθανόν να έχει και κάποια έσοδα. Υπάρχουν άλλες σκέψεις οι οποίες μπορεί, είναι σε εσάς για να γίνουν, με πρώτο γνώμονα βέβαια το να δημιουργηθεί αυτός ο φορέας όπως τον ονομάσουμε, αλλά να είναι και πλουραλιστική η συμμετοχή, γιατί όλοι αυτοί οι φορείς τους οποίους ανέφερα στην πρωτολογία μου έχουν συμβάλει με τον τρόπο τους στο χρονικό διάστημα που υφίσταται το εν λόγω πάρκο. Θα ήθελα κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό να μας πείτε, και περιμένουμε, και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας περιμένουν ακόμα περισσότερο, γιατί τα τελευταία 5 χρόνια έχουν ακούσει πάρα πολλά και λίγα πράγματα γίνανε, οπότε πιστεύω ότι τη στιγμή που δεχόμαστε την ανάγκη ύπαρξης αυτού του υπερτοπικού φορέα ψηλού πρασίνου και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που είναι το πάρκο Τρίτσι, να δώσουμε και μια ιδιαίτερη βαρύτητα που εκτιμώ ότι η βούληση από την πλευρά του Υπουργείου υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για να ξεκινήσω από το σημαντικό ζήτημα των πόρων και με επιστολή που μπορώ να καταθέσω στα πρακτικά του Πρόεδρου του Πράσινου Ταμείου, άλλωστε είναι γνωστό και από τον νόμο, το Πράσινο Ταμείο δεν δικαιούται να καλύπτει τέτοια διαχειριστικά εξωαφορέων, δεν είναι στο καταστατικό του. Ξέρετε το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, το σοβαρό, για την χρηματοδότηση, την προσωρινή, το τονίζω προσωρινή, των φορέων Natura, ακριβώς επειδή δεν είναι στα πλαίσια και κάναμε νομοθετική ρύθμιση. Ούτε όμως μπορεί και δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε να ρίξουμε χρήματα σε μία δομή, είτε κομμένη στα δύο, πάρκο Τρίτσι και το υπόλοιπο Μητροπολιτικό, είτε ενιαία, αν καταρρίσουμε τον νόμο του κ. Μανιάτη, γιατί φοβάμαι ότι η καινούργια αυτή διοίκηση, αν μπει να αναλάβει δικαιώματα και υποχρεώσεις, θα χαθεί στον δέδαλο που προανέφερα, της μη ύπαρξης μισθώσεων, της μη ύπαρξης καταγεγραμμένων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, και είναι προφανές ότι θα καταποντιστεί σε τεράστιες υποχρεώσεις. Κατά τη γνώμη του Υπουργείου, και το έχουμε καταθέσει και στον ΝΑΣΔΑ, η μόνη λύση ακριβώς είναι να συζητήσουμε τη δημιουργία ενός τελείως νέου φορέα, που δεν θα αναλάβει κανένα δικαίωμα και καμία υποχρέωση. Φοβάμαι τα δικαιώματα θα είναι ελάχιστα και οι υποχρεώσεις τεράστιες. Θα ξεκινήσει από μηδενική βάση. Θα πάρει τους εργαζομένους αυτός ο νέος φορέας, φυσικά με μια ρήτρα ανθρωπιστική, να έχουν την προϋπηρεσία. Μην παίζουν το παιχνίδι του ανάλγητου καπιταλισμού, ότι αλλάζω νομικό πρόσωπο και όλοι ξεκινάμε από το μηδέν. Γιατί έχουν προϋπηρεσία αυτοί οι τρεις εργαζόμενοι, είναι προφανές. Αλλά από εκεί και πέρα, με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, θα πάρουμε ως δημόσια διοίκηση τον παλιό φορέα,
και θα γίνει αυτός ο αναγκαίος διαχειριστικός έλεγχος, αλλά αλίμονό μας αν αυτός ο παλιός φορέας συνεχίζει να έχει τη δραστηριότητα. Αυτό ουσιαστικά θα τον καταποντήσει. Αυτή είναι η λύση μας λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από το μηδέν το καινούριο, καινούρια ρολόγια ΔΕΗ, ΟΤΕ και τα λοιπά, ξέρω, καινούριες ίδρευσεις. Και από εκεί και πέρα να δούμε, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν και χορηγοί και από τον ιδιωτικό τομέα που θέλουν να βοηθήσουν. Υπάρχουν κοινοφελείς οργανώσεις και ιδρύματα που θα ήθελαν να βοηθήσουν. Υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας που κάνει και μέσα εκδηλώσεις. Θα μπορούσαν να γίνονται και άλλες εκδηλώσεις από ιδιώτες. Εδώ βλέπουμε σε πολύ πιο μικρούς χώρους. Γίνονται γάμοι, γίνονται βαφτίσεις, γίνονται κοινωνικές εκδηλώσεις. Γιατί όχι να μην γίνονται σε ένα τόσο θαυμάσιο χώρο τέτοιες εκδηλώσεις. Γίνονται φεστιβάλ, θαυμάσια φεστιβάλ, και θα μπορούσε αυτό πράγμα να έχει πάρα πολλούς πόρους. Από εκεί και πέρα, τι άλλους πώς μπορούμε να βρούμε και από ευρωπαϊκό κονδύλια ή αν κάποια άλλα ζητήματα που μπορούν να καλύπτονται από το καταστατικό του Πράσινου Ταμείου, όπως κάποιες πάγιες εγκαταστάσεις και συντηρήσεις, να δούμε αν μπορούν να καλυφθούν το Πράσινο Ταμείο. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει κανένα νόημα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, να συζητάμε για να συνεχίσει το παλιό, γιατί το παλιό, σας λέω, έχει τέτοια πολλά προβλήματα σοβαρά νομικής και ποινικής ίσως φύσης, που θα καταποντήσει και το καινούριο αν συνεχίσουν να συνδέονται. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό και συνεχίζουμε με την αριθμό 419 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Τρικάλων του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου προς